ΕΦΚΑ. Δώστε μου τώρα τα φώτα σας. Γιατί φωνάζετε για τον ΕΦΚΑ? Δεν θα υπάρχει ΕΦΚΑ αύριο. Τι στην ευχή θέλετε να πείτε? Το δελτίο τύπου θα σας πω και για τις συντάξεις για τον ΕΦΚΑ. Πείτε μου για τον ΕΦΚΑ ένα-ένα, γιατί το πήγαμε αλλού και ο χρόνος τώρα δεν θα με πάρει. Κοιτάξτε, για πείτε μου. Όταν αυτή τη στιγμή τα επίσημα στοιχεία, κυρία Δουλγεράκη, μονολεκτικά το λέω, μας δίνουν ένα δημοσιονομικό κενό 38, ακούστε, 38,77 δισεκατομμύρια. Εσείς περιμένετε ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχει ΕΦΚΑ? Ο ΕΦΚΑ δεν είναι πληγωμένος με όλες αυτές τις παλινοδίες της κυβέρνησης και βλέπουμε ότι η ανεργία αυξάνεται αλματοδός. Βλέπουμε λουκέτα σε επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα οι ασφαλιστικές εισφορές που εισραίουν στα ασφαλιστικά ταμεία είναι μειωμένες κατά 60%. Απλά πράγματα. Απλά για να μην μπερδεύουμε και τον κόσμο με νούμερα και ένα σωρό πράγματα που πιθανόν να μην τα καταλαβαίνει. Το δεύτερο. Δεν φωνάζαμε, κυρία Δουλγεράκη, δεν είχαμε ορθώσει ανάστημα με το τελευταίο νομοσχέδιο, το ασφαλιστικό νομοσχέδιο του κυρίου Χατζηδάκη, όταν ο κύριος Βρούτσης μας έλεγε το 20, αρχές του 20, ότι το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας είναι βιώσιμο μέχρι το 2070, και έρθει ο κύριος Χατζηδάκης να ανατρέψει αυτή την άποψη του κυρίου Βρούτση, και μάλιστα μας είχε πει ο κύριος Βρούτσης ότι ήταν και με έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έρχεται ο κύριος Χατζηδάκης μετά να μας πει ότι, ξέρετε, εμείς θα κάνουμε τη μετάβαση από το αναδιανεμητικό σύστημα στο κεφαλαιοποιητικό, ένα σύστημα που έχει αποτύχει σε όλη την Ευρώπη, ανατρέποντας την άποψη του κυρίου Βρούτση, και να περάσει ένα ασφαλιστικό νομοσχέδιο με την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης που δημιουργεί ένα δημοσιονομικό κοινό 75 δισεκατομμύρια. Κάντε λοιπόν, κυρία Δουλγεράκη, τώρα να δείτε μια πρόσθεση. 75 δις κενό από τη μετάβαση του ενός συστήματος, από το ένα σύστημα στο άλλο. 38 δισεκατομμύρια, 38,77 δισεκατομμύρια κενό ήδη στον ΕΦΚΑ. Τι έχουμε? Όχι ένα μνημόνιο, τρία μνημόνια. Αυτά θα βρούμε μπροστά μας τις επόμενες μέρες. Και πάμε τώρα στις συντάξεις. Ακούστε, κυρία Δουλγεράκη, για άλλη μια φορά αποδεικνύεται φιάσκο όλη αυτή η μεθόδευση της κυβέρνησης. Μας είχε πει ότι θα εντάξει στο σύστημα 1.200 νομικούς και λογιστές για τη διεκπαιρέωση των συντάξεων, και από τους 1.200, κυρία Δουλγεράκη, εγκρίθηκαν 179, οι οποίοι θα διεκπαιρεώνουν τις απλές συντάξεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα διεκπαιρεώνουν συντάξεις δημοσίου και μάλιστα διαδοχικό. Τέος ΙΚΑ, τέος ΟΓΑ, τέος ΟΕΕ, που αντιστοιχούν στο 75%. Που εκεί έχουμε το πρόβλημα. Και εκεί είναι η πολυπλοκότητα του συστήματος. Καταλάβατε. Και πάμε στο άλλο. Ενδεχόμενα, μισό λεπτό. Θα μπορούσε. Και μετά ο κύριος Χατζηδάκης. Κύριε Βαρδάκη. Ακούστε, με σύμβαση. Όχι, μισό λεπτό. Γιατί όταν μιλάτε για τη διαδοχική, μην ξεχνάτε κάτι άλλο. Ότι από τη στιγμή που δεν είναι εκπαιδευμένοι ή δεν γνωρίζουν σωστά την νομοθεσία, δεν προσβάλλω κανέναν, αλλά είναι τόσοι πολλοί οι νόμοι άνθρωποι που εκδικάζουν τις συντάξεις, ενδεχόμενα δικηγόροι, πιστοποιημένοι δικηγόροι, ενδεχόμενα ξέροντας ποια είναι η πολυπλοκότητα και η πολυνομοθεσία μέσω των διαδοχικών. Ας πούμε, ο ΕΦΚΑ Ηρακλείου πόσους έχει, πιστεύετε, ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν την νομοθεσία στο σύνολό της για να μπορέσουν να βγάλουν μία τέτοιου είδους σύνταξη? Δεν είναι πάνω από 20-25. Βλέπετε, λοιπόν, όταν υπάρχουν τέτοιου είδους θέματα, μπορεί οι δικηγόροι από την άλλη, οι πιστοποιημένοι, να βοηθήσουν, γιατί τη νομική την ξέρουν την οδό. Ναι, ναι, κυρία Δουλγεράκη, αυτά που λέτε τώρα εσείς, αυτά που, την άποψη που διατυπώνετε. Βάσει κοινής λογικής. Ναι, εσείς μια δημοσιογράφος, ένας απλός πολίτης θα έλεγα. Δεν τα ξέρει ο Υπουργός Εργασίας? Δεν τα ξέρει ο Υπουργός Οικονομικών? Αν δεν τα ξέρει, δεν πρέπει να είναι σε αυτή τη θέση. Και εγώ η ένστασή μου ποια είναι, για να ξεκαθαρίσω, μην παρεξηγηθώ. Όταν εξαγγέλει την πρόσληψη 1.200 και τελικά καταλήγει στους 179, καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα παραμένει άλυτο. Όχι. Σε συνάρτηση, κυρία Δουλγεράκη. Έκανε αποδεκτή την αίτηση των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, και έτσι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν να μπει για αρχή θα έχουν τη δυνατότητα μέχρι το τέλος του χρόνου να ξαναδώσουν εξετάσεις. Φαντάζομαι θα ενημερωθούν πολύ πολύ καλύτερα, έτσι ώστε να μπορέσουν και εκείνοι να ενταχθούν σε αυτή τη διαδικασία. Κυρία Δουλγεράκη, γιατί δεν προχώρησε το άλλο που είχε εξαγγείλει ο κύριος Χατζηδάκης?
ότι 100, μάλιστα ήταν από την εποχή του κυρίου Βρούτση, το πήρε ο κύριος Χατζηδάκης και το ανέδειξε και αυτός. Είχαν αποφασίσει να πάρουν 100, να προσλάβουν 100 συνταξιούχους του ΕΦΚΑ, οι οποίοι ήταν εξειδικευμένοι στη διεκπαιρέωση των συντάξεων. Αυτό λένε και οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι. Ναι. Αυτοί οι 100 είναι αόρατοι ακόμα και σήμερα. Δεν υπάρχουν πουθενά ούτε ένας. Καταλάβατε τι συμβαίνει. Καταλάβατε γιατί στο Ηράκλειο έχουμε 14, παρέλαβαν από την προηγούμενη κυβέρνηση γύρω στις 3.500 αδιεκπεραίωτες συντάξεις και έχουμε φτάσει στις 14.000. Και δυστυχώς σε αυτές τις 14.000, κυρία Δουλγεράκη, είναι συντάξεις αναπηρικές, είναι συντάξεις κυρίας, είναι συντάξεις που άπτονται της επιβίωσης συμπολιτών μας. Είναι ανθρώπων που δούλευαν 30 και 40 χρόνια και σήμερα που ήρθε η ώρα να απολαύσουν αυτό τον καρπό πραγματικά της δουλειάς τους, δεν μπορούν και δεν μπορούν να επιβιώσουν. Καταλάβατε που βρισκόμαστε? Άρα εσείς καταλάβατε γιατί τι? Αυτή η κραυγή αγωνίας είναι καθημερινή. Μάλιστα. Και θα συνεχιστεί, κυρία Δουλγεράκη. Και θα συνεχιστεί. Και καλά κάνετε και αναδεικνύετε τέτοια μείζωνος σημασίας ζητήματα, γιατί όπως σας είπα, άπτονται της επιβίωσης συμπολιτών μας. Δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαδί. Εμείς κατηγορούμαστε, κυρία Δουλγεράκη, και σωστά αν θέλετε, γιατί είχαμε αφήσει 3.000 αδιεκπεραίωτες συντάξεις. Άλλο 3.000 που κακώς είχαν παραμείνει. Κακώς. Και εκεί έχουμε και την ευθύνη τη δική μας και την αναλαμβάνουμε. Άλλο 3.300 και άλλο 14.000 στο Ηράκλειο και στην Ανατολική Κρήτη. Καταλάβατε. Μάλιστα. Αυτά είναι τα προβλήματα που πρέπει να δούμε. Είναι προβλήματα της καθημερινότητας που εάν δεν λυθούν δεν μπορεί να γίνει βήμα μπροστά. Και ειδικά σήμερα, κυρία Δουλγεράκη, που βλέπουμε ότι οι αυξήσεις ακόμα και των ειδών πρώτης ανάγκης είναι τέτοια που δεν δίνουν τη δυνατότητα επιβίωσης σε πολλούς ανθρώπους.